Ο επικεφαλής του στρατού του Τσάντ, Μαχαμάτ Ντεμπί Ίτνο, ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Εθνική Υπηρεσία Καταμέτρησης των Ψήφων. Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του στρατηγού Ίτνο, ο πρωθυπουργός Σαξές Μασαρά, αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Όπως λέει, η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων διαρκεί εβδομάδες και όχι μερικές ημέρες. Λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, ξέσπασαν άγριες συγκρούσεις στην πρωτεύουσα του Τσάντ, την Έντιαμενα. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, αφού οι κάλπες στήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Τα τελευταία 3 χρόνια, ο στρατηγός Ίτνο, γνωστός και ως Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί, είχε καταλάβει την εξουσία με τη βοήθεια του στρατού μετά τον θάνατο του πατέρα του και μακροχρόνιου ηγέτη του Τσάντ το 2021. Το Τσάντ είναι μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Από το 1960 που έγινε ανεξάρτητο κράτος μέχρι σήμερα, ταλανίζεται συνεχώς από εμφυλιακές διαμάχες και ουδέποτε η αναλλαγή της εξουσίας έγινε με δημοκρατικό τρόπο. Πρόκειται για ένα κράτος που είναι πλούσιο σε πετρέλαιο, όμως τα κέρδη από τον ενεργειακό τομέα φτάνουν στα χέρια της ελίτ. Ο λαός πλήττεται από βαθιά επισιτιστική κρίση και σοβαρές ασθένειες, όπως η υπατίτιδα ε.